το αποτέλεσμα. Καταρχήν πρέπει να πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος από τον τρόπο τον οποίο παίξαμε σήμερα. Να δώσω συγχαρητήρια στην Καλαμαριά. Άξιζε αυτή τη νίκη, τα παιδιά μπήκαν με πολύ μεγάλη δύναμη, με μεγάλη αποφασιστικότητα. Αυτό που μπορούσαν να κάνουν, αυτό κάνανε και το πήραν. Εμείς δεν κάναμε τίποτε. Έφταξε ότι δεν βάλαμε τα πόδια μας, δεν τρέξαμε. Ψηλώσαμε. Είναι μια πολύ άσχημη μέρα και για μένα και για τα παιδιά και για την ομάδα. Πιστεύω να έχουμε θετικό. Να βγάλουμε κάποιο θετικό από την όλη σημερινή εικόνα. Και αυτό θα είναι το ζητούμενο. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Όχι, καμία. Σε μένα δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν παίζεις τον ΠΑΟ και είσαι υποσχεθείς του ΠΑΟ και είσαι υποχρεωμένος να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Και εμείς δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Εκτός από πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Εξήγηση υπάρχει. Γιατί δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Εντάξει, εξηγήσει θα τις ζητήσουμε μέσα στα αποδυτήρια. Θα τις συζητήσουμε. Κόσμο, πριν τρεις μέρες είπατε το ΠΑΟ έχει ένα ρόστερ 27 παιχτών. Η σημερινή εμφάνιση, επειδή παίξαν πολλοί παίκτες που δεν είχαν παρεμβάνει στον Ολυμπιακό μέχρι τώρα, σας βάζει να αναθεωρήσει την άποψή σας για ορισμένους παίκτες αυτούς. Κοιτάξτε, εγώ δεν σκοτώνω κανέναν. Ούτε υπέρ θεματίζω κάποιους. Είχαν μια ευκαιρία, την κλωτσίσαν σήμερα. Για να αποδείξουν, όχι σε μένα, να αποδείξουν ότι πρέπει και αξίζουν να είναι εδώ που είναι. Ελπίζω να βρουν και άλλοι. Γιατί τα περιθώρια στενεύουν. Πάω και είναι μεγάλη ομάδα. Και χρειάζεται παίκτες οι οποίοι θα αποδεικνύουν ότι μπορούν να είναι εδώ. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά αυτά. Σας το έχω πει πολλές φορές. Με μια ήττα, με μια άσχημη εμφάνιση δεν σκοτώνουμε, δεν τρελαίνομαι, δεν απογοητεύομαι. Στενοχωριούμαι πιο πολύ από αυτούς, γιατί δεν μπόρεσαν να το κάνουν, να το αποδείξουν σε εσάς, σε όλους τους άλλους. Δεν τους έχω δει σε χειρότερη κατάσταση από τη σημερινή, ούτε σε προπόνηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι, θα ήθελα να πω κάτι. Εχθές με έφερε κάποιος και διάβασα ένα σχόλιο που έγραψε ο κύριος Ζαΐρης. Είναι εδώ? Δεν είναι. Έγραφε λοιπόν ότι απαξιώνω τους δημοσιογράφους. Μία λέξη που είπα, δεν ξέρω πώς έγινε η ερώτηση, δεν θυμάμαι. Καλό θα ήταν να ήταν εδώ για να με εξηγήσει γιατί είπα τη λέξη Καραγκιουζλίκη. Και θέλω να του ζητήσω συγγνώμη. Και σε όποιον το εξέλαβε έτσι, εγώ δεν είχα καμία πρόθεση για να απαξιώσω κανέναν. Και δεν έχω ποτέ καμία τέτοια πρόθεση να μειώσω κανέναν. Αυτό να το γνωρίζετε. Εάν γίνει πάνω στην πώς να πω τη λέξη για να μην παρεξηγηθώ, σε κάποια στιγμή εκνευρισμού μπορεί να λεχθεί μια λέξη, να υποθεί κάτι, δεν σημαίνει ότι αυτό απαξιώνει κάποιον. Εγώ λοιπόν ούτε το εννοούσα, ούτε σκέφτηκα ποτέ να απαξιώσω κανέναν από εσάς. Εάν όμως οποιοδήποτε από εσάς το έχει εκλάβει έτσι, του ζητώ συγγνώμη και ατομικά και προσωπικά και όλους εσάς. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία πρόθεση να προσβάλλω κανέναν. Αυτό έτσι γιατί αυτά που έγραψε ήταν δεν αντικατοπτρίζουν την εικόνα τη δική μου, ούτε το χαρακτήρα μου, ούτε το ήθος μου.